Για περισσότερα από 100 χρόνια αποτελεί το στολίδι της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ομορφιάς και αισθητικής αξίας οκταγωνικό ξύλινο περίπτερο με πυραμιδοειδή τετράρυχτη στέγη από τσίγκο που βρίσκεται λίγο πριν το νέο Δημαρχείο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης, καθώς είχε εγκαταληφθεί στην τύχη του και στο έλεος του καιρού. Πρόκειται για ένα διατηρηταίο περίπτερο, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο και ως έργο τέχνης από το Υπουργείο Πολιτισμού από το 86-87, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο αυτό είναι και το μοναδικό διατηρηταίο περίπτερο το οποίο υπάρχει στην πόλη της Θεσσαλονίκης και επειδή όπως ξέρετε εμείς κάνουμε μια παρέμβαση για την αναδιαμόρφωση των περιπτέρων αλλά και την απομάκρυνση σχολαζόντων περιπτέρων, το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Επειδή όμως υπήρξε ένα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται πάλι με το γνωστό θέμα ιδιοκτήτης, ενοικιαστής κτλ., τελικώς εγκαταλείφθηκε αυτό το περίπτερο και τελικώς και η ιδιοκτήτρια πλέον δεν έχει καμία αξίωση για αυτό το περίπτερο. Η ιστορική αξία του διατηρηταίου περιπτέρου είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς άλλοι το χρονολογούν από το 1917 ή ακόμη και το 1880, ενώ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης, αφού το 1926 αποτελούσε την είσοδο της πρώτης ΔΕΘ που οργανώθηκε από τον Νικόλαο Γερμανό. Για αυτούς τους λόγους λήφθηκε η απόφαση ανάπλασής του από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Με πάσα επιμέλεια προσπαθούμε να το ξεβρωμίσουμε, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια μερική ανακαίνιση και να το φέρουμε σε ένα λογαριασμό, όχι ακριβώς όπως ήταν το 1926, αλλά όπως ήταν στις μέρες μας. Αυτό να σηματοδοτήσει ότι θα παραμείνει στο χώρο και είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, διότι νοηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο την ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης και στο μέρος το οποίο βρίσκεται δεν πρέπει να το απομακρύνουμε από αυτή την θέση. Η αξιοποίηση του περιπτέρου έρχεται κατά εντολή δημάρχου, καθώς όπως επισημαίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος θα μετατραπεί σε καλέσθητο περίπτερο πληροφοριών. Θα το ανακατασκευάσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μία συνέργεια με τις αντίστοιχες διευθύνσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, εννοώ διευθύνσεις δημοσίων σχέσεων, πολιτισμού, τουρισμού κτλ. Να συνεργαστούμε και με τα μουσεία και με το φεστιβάλ κινηματογράφο με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και να μπορεί να έρχεται κάποιος πολίτης, να εξυπηρετείται, να παίρνει πληροφοριακό υλικό, να παίρνει κάποια εισιτήρια τα οποία θέλει για το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, για το φεστιβάλ κινηματογράφο εννοώ, δεν είναι απαραίτητο να κατεβαίνει στο κέντρο της πόλης. Το μικρότερο σε μέγεθος διατηρηταίο της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ξαναλάβει τη γνώριμη εικόνα που είχε και τα χρόνια της δόξας του, καθώς η ανάπλαση θα γίνει με επιστροφή του εντυπωσιακού στεγάστρου, αλλά και με αντίστοιχα υλικά κατασκευής που χρησιμοποιήθηκαν το έτος κατασκευής του.